Είμαι 2 ώρες στην ουρά για να πάρω ένα φάρμακο που είναι ανάγκη από τον γιατρό, γιατί ο άρρωστος δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Για τρίτη ημέρα ταλαιπωρούνται στις ουρές οι πολίτες του Πειραιά που δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, αφού τα ρολά κατέβηκαν ευνηδιαστικά σε όλα τα φαρμακεία του Δήμου από τη Δευτέρα. Περιμένω, αλλά τα φάρμακα θα τα βρω. Είναι για έναν καρκινοπαθή και για μία έγκυος που πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρουν τώρα. Έχουμε πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο να συμπληρώσουμε φαρμακεία ούτως ώστε να μην μείνει κανένα μέρος στον Πειραιά χωρίς να καλύπτεται από φαρμακείο. Χθες ο Φαρμακευτικός Σύλλογος του Πειραιά αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση του και μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αναμένεται σε περίπου 3 εβδομάδες, τα φαρμακεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ από τη Δευτέρα τα εφημερεύοντα φαρμακεία δεν θα δίνουν φάρμακα επιπιστώσεις στους ασφαλισμένους του Ταμείου του Δημοσίου, των Υγειονομικών, των Συμβολογράφων, της ΔΕΗ και του ΛΠΑΠ, καθώς χρωστούν στους φαρμακοποιούς 500 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, μαζί με το φόβο των ασφαλισμένων ότι θα μείνουν χωρίς φάρμακα, μεγαλώνουν και οι ουρές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, από τη Δευτέρα 24 του μηνός, τα λιγοστά εφημερεύοντα φαρμακεία δεν θα χορηγούν φάρμακα επιπιστώσεις στους ασφαλισμένους 6 ταμείων, τα οποία δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αφού δεν έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους με τους φαρμακοποιούς. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το άνοιγμα του επαγγέλματος κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές είναι μονόδρομος και επανέλαβε ότι δικαίωμα για το άνοιγμα νέων φαρμακείων θα έχουν μόνο οι φαρμακοποιοί. Φαρμακείο μπορεί να έχει ένας φαρμακοποιός ο οποίος έχει τελειώσει τη φαρμακευτική δηλαδή και έχει πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δίνει η φαρμακευτική σχολή. Ζητάμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει στην Ελλάδα ό,τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τα φαρμακεία και να σεβαστεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στη Θεσσαλονίκη, 9 φαρμακεία εξυπηρετούσαν σήμερα το κοινό στις εργάσιμες ώρες. 5 στον κεντρικό Δήμο και 4 στους περιφερειακούς. Ψάχνω, γιατί στα φαρμακεία τα κλειστά δεν αναφέρεται που υπάρχουν ασφαλείες. Φυσικά ταλαιπωρήθηκα. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ταλαιπωρήθηκα? Όλος ο κόσμος, αλλά δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν κάποια αιτήματα. Στην Αθήνα, η απεργία των φαρμακοποιών είναι καθολική, ενώ τα 99 εφημερεύοντα φαρμακεία καλύπτουν προς το παρόν τις ανάγκες. Η καθολική συμμετοχή στην απεργία, που φτάνει ακριβώς στο 100%, αποδεικνύει πόσο άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον έχουν οι φαρμακοποιοί.